Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές στο Netflix. Και πιο συγκεκριμένα εννοούμε τις σειρές με την υψηλότερη τηλεθέαση. Με τις περισσότερες δηλαδή προβολές. Είμαι σίγουρος ότι νομίζετε ότι ξέρετε ποιες είναι, αλλά πιστέψτε με, μερικές δεν θα έχετε ιδέα ότι βρίσκονται στη δεκάδα. Πριν ξεκινήσουμε με το νούμερο 10, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και η δουλειά μας, μπορείτε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι και φυσικά κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 10. Έχουμε το Tiger King. Το Tiger King κυκλοφόρησε στο Netflix στις 20 Μαρτίου του 2020, μια ημερομηνία που αν θυμάστε είχαμε μια βαθιά καραντίνα. Την πρώτη σεζόν της σειράς Tiger King είδαν 64 εκατομμύρια, καθώς και το σκορ κριτικών στο Rotten Tomatoes είναι στο 86%. Η σειρά αυτή εξερευνά την κοινότητα των μεγάλων γατών και συλλεκτών στην Αμερική. Το κύριο θέμα όμως είναι ο Joe Exotic, ο Tiger King, ο κεντρικός ιδιοκτήτης ενός ζωολογικού κήπου στην Οκλαχώμα, που ακολουθεί μια πολιετή κόντρα με την Carol Baskin, διευθύνουσα σύμβουλο της Big Cat Rescue στη Φλόριντα. Η σειρά έπειτα καταγράφει και κάποια γεγονότα που οδήγησαν στην καταδίκη του Joe Exotic, καθώς προσέλαβε κάποιον να δολοφονήσει την Baskin, αλλά ας μην σας σποιλάρω τη σειρά, είναι όντως πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σειρά λειτουργεί πάρα πολύ υπέρ το γεγονός ότι είναι μισό reality show και μισό ντοκιμαντέρ. Αν σας αρέσουν οι τίγρεις και οι πολύ περίεργοι χαρακτήρες, τότε παιδιά να τη δείτε οπωσδήποτε. Στο νούμερο 9 έχουμε τη σεζόν από μια σειρά που δεν περίμενα να βρίσκεται τόσο ψηλά. Την τέταρτη σεζόν του Casa de Papel την είδαν 65 εκατομμύρια και στο Rotten Tomatoes έχει σκορ 80%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που να μην γνωρίζει ήδη τι είναι το Casa de Papel και τι χαμό έχει κάνει στη χώρα μας. Μας καθήλωσε όλους στις πρώτες του σεζόν, αλλά αυτό συνεχίστηκε και με την τρίτη και την πέμπτη. Κοίτα να δεις που η τέταρτη είναι τόσο ψηλά. Απλά για να θυμηθούμε μερικά πράγματα, η τέταρτη σεζόν αποτελεί άμεση συνέχεια της τρίτης και παίρνει μέρος κυρίως στην τράπεζα της Ισπανίας. Ένας λόγος που πιστεύω προσωπικά ότι είχε τόσο μεγάλη απήχηση η τέταρτη σεζόν ήταν το σοκαριστικό τέλος και το αφήνει λίγο σε cliffhanger, θες οπωσδήποτε να δεις την πέμπτη σεζόν. Στο νούμερο 8 είναι μια καινούργια σειρά την οποία ομολογώ ότι δεν έχω δει. Είναι το The Maid, το οποίο είδαν 67 εκατομμύρια άτομα και έχει σκορ κριτικών στο Rotten Tomatoes 97%. Wow. Επίκεντρο του The Maid είναι μια νεαρή μητέρα που δραπέτευσε από μια καταχρηστική σχέση και δουλεύει πλέον καθαρίζοντας σπίτια, καθώς παλεύει για να εξασφαλίσει τα βασικά στο παιδί της και να του κτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Φαίνεται μια υπέροχη μίνι σειρά, την έβαλα ήδη στη λίστα μου. Στο νούμερο 7 έχουμε μια σειρά που δεν την έκανε διάσημη το Netflix, αλλά η σειρά έκανε διάσημο το Netflix. Ποιος δεν γνωρίζει το Stranger Things να σηκώσει χέρι? Δεν βλέπω κανένα χέρι. Άρα όλοι ξέρουμε το Stranger Things. Αυτό που μου φαίνεται περίεργο από το νούμερο 7 είναι ότι μιλάμε για την τρίτη σεζόν του Stranger Things που είδαν 67 εκατομμύρια άτομα και έχει σκορ στο Rotten Tomatoes 89%. Ομολογώ ότι θα περίμενα να δούμε την πρώτη ή τη δεύτερη σεζόν να την έχουν δει τόσοι πολλοί, μιας και με όποιον φίλο μου μιλάω μου λέει ότι είναι λίγο μέτρια η τρίτη σεζόν, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά κοίτα να δεις που είναι στο νούμερο 7. Αν δεν αγαπάμε όλοι την τρίτη σεζόν, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η πρώτη και η δεύτερη είναι πραγματικά πολύ καλές. Για όσους δεν την έχουν δει ακόμα. Στην πρώτη σεζόν ένα νεαρό αγόρι εξαφανίζεται, μια μικρή πόλη αποκαλύπτει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει μυστικά πειράματα, τρομακτικές υπερφυσικές δυνάμεις και ένα παράξενο κοριτσάκι, την Eleven, Millie Bobby Brown, όλοι θα την ξέρετε. Το πιο όμορφο πράγμα αυτή τη σειρά είναι σίγουρα η εποχή που εκτελήσεται. Όσοι είναι μεγαλύτεροι και βλέπανε ταινίες παλιά θα τους χτυπάει φουλ νοσταλγικά. Αυτό που μου έχει μείνει από αυτή τη σειρά είναι οι ερμηνείες και η μουσική. Ακόμα βάζω και ακούω το soundtrack, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια από την προβολή της τρίτης σεζόν. Με πολύ κόσμο που έχω ανταλλάξει απόψεις για το Stranger Things μου λέει ότι γενικά πάσχει η σειρά από αυτό που πάσχει και το Casa de Papel, ότι έχουν ξεμείνει λίγο από ιδέες και απλά ξανακάνουν το ίδιο που κάνανε στις πρώτες σεζόν με λίγες διαφορές. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, έχουν point, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό που κάνουν στις πρώτες σεζόν, οπότε it's okay. Νούμερο 6 είναι το Sex Life, η πρώτη σεζόν με 67 εκατομμύρια όσοι η τρίτη σεζόν του Stranger Things και με σκορ στο Rotten Tomatoes 23%, wow. Η σειρά αυτή ασχολείται με το τολμηρό σεξουαλικό παρελθόν μιας γυναίκας, το οποίο συγκρούεται με τα παρόντα παντρεμένα παιδιά της, όταν ένα κακό αγόρι, για το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να φαντασιώνεται, ξαναμπαίνει στη ζωή της. Μάλιστα, ομολογώ ότι δεν είναι κάτι που θα έβαζα να δω μόνος μου, δεν γνωρίζω περισσότερα για αυτή τη σειρά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει 67 εκατομμύρια προβολές. Ίσως με παρέα και μεθυσμένοι να ρίξουμε μια ματιά στη σειρά αυτή. Παιδιά, τι λέτε. Για μαντέψτε τι έχουμε στο νούμερο 5. Πάλι Casa de Papel, 69 εκατομμύρια άτομα είδανε την 5η σεζόν
και μιλάμε για το πρώτο μισό της πέμπτης σεζόν που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Με σκορ 80% στο Rotten Tomatoes έχουμε την επιστροφή της ομάδας που όλοι αγαπήσαμε σε μία μισή σεζόν, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς για αυτή, αλλά την είδα, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Ο λόγος είναι ότι τρώει πάρα πολύ χρόνο στο αντί να σου πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, να έχει πιστολίδια μέσα στην τράπεζα και νιώθω ότι γενικά δεν την έχουν γράψει οργανικά, απλά γράφτηκε κάτι για να βγει άλλη μία σεζόν και να οικονομήσουν μερικά χρήματα, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αλλά κοίτα να δεις που την είδαν 69 εκατομμύρια και είναι πέμπτη στη λίστα, η πέμπτη σεζόν. Στο νούμερο 4 έχουμε την πρώτη σεζόν του Witcher με 76 εκατομμύρια προβολές και 67 σκορ στο Rotten Tomatoes. Ό,τι και να πω για το Witcher νομίζω είναι λίγο, το lore του είναι τεράστιο, παρμένο πρώτα από βιβλία και μετά από κάποια εξαιρετικά video games. Ο Geralt of Rivia είναι ένας μεταλλαγμένος μισθωτός κυνηγός τεράτων που ταξιδεύει προς το πεπρωμένο του σε έναν γιγάντιο κόσμο που οι άνθρωποι συχνά αποδεικνύονται πιο πονηροί από τα θηριά. Το Witcher για μένα δεν είχε την καλύτερη πρώτη σεζόν που θα μπορούσε να έχει, αλλά με πάρα πολύ καλές προοπτικές για μια δεύτερη σεζόν, ήδη από το τρέιλερ φαντάζει υπέροχη, ανυπομονούμε για τις 17 Δεκεμβρίου. Μπαίνουμε λοιπόν στη χρυσή τριάδα. Νούμερο 3 είναι η πρώτη σεζόν του Lupin που την είδαν 76 εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός ατόμων είναι λίγο μεγαλύτερος από το The Witcher όπως παρατηρήσατε και το score στο Rotten Tomatoes είναι το υψηλότερο που έχουμε δει σε σειρά του Netflix, 98% παρακαλώ. Η σειρά είναι φυσικά βασισμένη σε μυθιστορήματα του Arsène Lupin που είναι γραμμένα από τον Maurice Leblanc το 1905. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Omar Sy και έχει να κάνει με τον κλέφτη Hassan Diop, ο οποίος προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για τον αδικοφυλακισμένο πατέρα του. Το Lupin είναι σίγουρα μια σειρά που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό, γεμίζοντας κάθε στιγμή γεμάτη αγωνία. Το μόνο μου παράπονο, παιδιά, με αυτή τη σειρά είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται πολύ εύκολα, λειτουργούν πολύ υπέρ του Arsène Lupin και εκείνη που λίγο με χάνει δεν φαντάζει ρεαλιστικό. Παρ' όλα αυτά θα την πρότειναν επιφύλακτα, έστω να δείτε τα πρώτα επεισόδια, να δείτε αν σας αρέσει. Στο νούμερο 2 είναι μια σειρά την οποία δεν την έχω δει, ομολογώ, και δεν το πίστευα να είναι και τόσο ψηλά. Είναι η πρώτη σεζόν του Bridgerton, που την είδαν 82 εκατομμύρια άτομα. Και έχει το πολύ υψηλό σκορ στο Rotten Tomatoes, το 89%. Στο Bridgerton βλέπουμε τα 8 πολύ δεμένα αδέλφια της οικογένειας Bridgerton, που αναζητούν αγάπη και ευτυχία στην υψηλή κοινωνία του Λονδίνου. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από τα best seller μυθιστορήματα της Julia Quinn. Άλλη μια σειρά που μπήκε στη λίστα μου. Πείτε μου σας παρακαλώ εσείς τι γνώμη έχετε για τον Bridgerton, γιατί δεν το έχω δει και είναι δεύτερο. Τι θα γίνει. Και η πρώτη πιο δημοφιλή σειρά του Netflix με 142 εκατομμύρια είναι η πρώτη σεζόν του Squid Game. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Της κορεάτικης αυτής σειράς που έκανε πάταγο, ανασταίνησε το Netflix ενώ είχε πέσει λίγο και έχει το σκορ των κριτικών στο Rotten Tomatoes 92%. Στο Squid Game θα δείτε εκατοντάδες παίχτες που δεν έχουν δεκάρα να αποδέχονται μια παράξενη πρόκληση να διαγωνιστούν σε παιδικά παιχνίδια. Αν καταφέρεις και κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, θα κερδίσεις ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Τι γίνεται όμως αν δεν καταφέρεις να νικήσεις τα παιχνίδια, βάζεις στοίχημα τη ζωή σου, θα λέγε κανείς. Είναι πραγματικά φοβερό πόσο γρήγορα έγινε διάσημα αυτή η σειρά. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι η καλύτερη σειρά που έχω δει σε καμία περίπτωση, αλλά είναι διαφορετική, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως σε κρατάει σε αγωνία και δεν βαριέσαι ούτε λεπτό. Αν αυτά τα συστατικά δεν είναι αρκετά για να σας πείσουν, τότε δεν ξέρω τι είναι. Παιδιά, όποιος δεν έχει δει Squid Game, αν δεν έχει πρόβλημα με τα αίματα, να πάει οπωσδήποτε να τη δει. Αυτό ήταν από εμάς το βίντεο με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να είναι τόσο ψηλά μερικές και τόσο χαμηλά άλλες. Περίμενα, ας πούμε, να δω κάπου στη δεκάδα το Queen's Gambit και να μην δω την τέταρτη σεζόν του Casa de Papel. Οπότε, όπως καταλάβατε, υπήρχαν και εκπλήξεις. Αυτά ήταν από εμάς σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, θυμίζω κάντε like, subscribe και κοινοποίηση. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Μέχρι τότε,